Καλημέρα σας από το Πρωτοδικείο Αθηνών, εδώ που στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης Ζήνα και κυρίες και κύριοι της υπόθεσης θανάτου της Μαλένας και της Ήριδας με κατηγορούμενη την ίδια τη μητέρα τους. Η κατηγορουμένη έφτασε πολύ νωρίς το πρωί εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, κάθεται στη θέση της στο εδόλιο, κρατάει σημειώσεις Ζήνα καθ' όλη τη διάρκεια της κατάθεσης της νοσηλεύτριας που συνεχίζει να καταθέτει σήμερα της νοσηλεύτριας από το νοσοκομείο. Να πούμε ότι νωρίς έφτασαν εδώ και τα συγγενικά της πρόσωπα, η μητέρα της, ο πατριός της και η αδελφή της. Η μητέρα της πρόκειται να καταθέσει σήμερα, αναμένει τη σειρά της, αφού ολοκληρωθεί η κατάθεση της νοσηλεύτριας. Έχει ζητήσει να προηγηθεί από τις άλλες δύο νοσηλεύτριες και από τη γιατρό, γιατί επικαλείται κάποια θέματα υγείας, ότι δεν μπορεί να ανεβοκατεβαίνει από την Πάτρα. Θα δούμε αν θα γίνει δεκτό για να είναι η επόμενη που θα καταθέσει ή θα περιμένει στη σειρά της μέσα στην ημέρα αργότερα. Δηλαδή να καταθέσει. Φτάνοντας εδώ, τους ρωτήσαμε, εάν πιστεύει στην αθότητα της κόρης της, αν η κόρη της είναι αθώα. Το μόνο που μου είπε ήταν καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η νοσηλεύτρια δέχεται σειρά ερωτήσεων. Βλέπουμε και το πλάνο εδώ, Ρούλα, που είσαι η μόνη κάμερα που τη συναντάς. Δεν ξέρω αν το έχουμε αυτό ηχητικά να το δούμε, παιδιά, στο κοντρόλ. Το έχουμε? Όχι. Ωραία. Έλα, Ρούλα μου. Ωραία. Να σας πω λοιπόν ότι συνεχίζεται η κατάθεση της νοσηλεύτριας με ερωτήσεις που δέχθηκε από νωρίς το πρωί από την πρόεδρο της έδρας και στη συνέχεια τώρα δέχεται ερωτήσεις από την κυρία Εισαγγελέα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η νοσηλεύτρια αυτή είναι η πρώτη νοσηλεύτρια που η μητέρα έτρεξε και ειδοποίησε, όπως η ίδια είπε, για να έρθει στο δωμάτιο 217 που νοσηλευόταν η μικρή Μαλένα. Ήταν η πρώτη που μπήκε στο δωμάτιο και είδε το παιδί. Περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια και πώς η μητέρα έφτασε κοντά για να την ειδοποιήσει, είπε ότι την είδα να τρέχει με αγωνία για να έρθει, αλλά δεν έβαλε τις φωνές. Πήγα και εγώ στο δωμάτιο της μικρής, εκεί την είδα να βρίσκεται στο κάτω μέρος του κρεβατιού, περιέγραψε ακριβώς πως είδε την μικρή Μαλένα πάνω στο κρεβατάκι της. Στη συνέχεια δέχτηκε πολλές ερωτήσεις Ζήνα και εκεί ήταν ένα κομβικό σημείο για τις κινήσεις που έκαναν, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε τα δύο σημάδια που υπάρχουν στο πρόσωπο της μικρής Μαλένας είναι αυτά που παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ρώτησαν λοιπόν την νοσηλεύτρια αν είδε αυτά τα σημάδια. Η ίδια είπε ότι δεν είδε κανένα σημάδι στο πρόσωπο, δεν θυμάται να είδε κανένα σημάδι στο πρόσωπο του παιδιού. Και όταν και η εισαγγελέα στη συνέχεια επανέβαλε την ερώτηση, είστε σίγουροι ότι δεν τα είδατε ή δεν τα θυμάστε, λέει όχι, δεν υπήρχαν. Γιατί δεν τα είδα ούτε όταν μπήκα για να κάνουμε κάρπα και όταν ήρθε και η ΜΕΘ για να μπορέσει να γίνει η διασωλήνωση του παιδιού, αλλά δεν τα είδα ούτε και μετά όταν εγώ και άλλη μία νοσηλεύτρια πλήναμε το παιδί, αφού οι γονείς το είχαν αποχαιρετήσει όταν έφυγε από τη ζωή. Επέμεινε πάρα πολύ σε αυτό. Η ίδια είπε ότι εκείνη προσωπικά όταν έβαλε τη μάσκα οξυγόνου, η ίδια δηλαδή η νοσηλεύτρια, δεν φορούσε γάντια. Δεν θυμάται αν φορούσε η άλλη γιατρός που μπήκε μέσα και η νοσηλεύτρια. Θυμάται ότι γάντια φορούσαν ο γιατρός και τα υπόλοιπα πρόσωπα που ήρθαν από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Και επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά ότι καθ' όλη τη διάρκεια Ζήνα της κατάθεσης της νοσηλεύτριας η κατηγορουμένη έχει μπροστά της ένα τραπέζι μπροστά από το εδόλιο που κάθεται. Έχει χαρτιά απλωμένα, βλέπει καταθέσεις και σημειώνει σε ένα μεγάλο χαρτί διάφορα πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα θέλει στη συνέχεια να ενημερώσει το δικηγόρο της ή η ίδια θα θελήσει να διευκρινίσει στη συνέχεια. Από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Κούγιας το επόμενο διάστημα επανέρχεται στις δικαστικές αίθουσες όμως. Νομίζω έστειλε και ένα σχετικό. Επανέρχεται, δελτίο. Ζήνα μου. Ναι, έστειλε και ένα σχετικό. Νομίζω δελτίο. Ότι έρχεται στις 9 Ιουνίου, αν θυμάμαι καλά την ημερομηνία. 8 ή 9 Ιουνίου επανέρχεται στις δικαστικές αίθουσες μετά το πειθαρχικό που έχει περάσει που του απαγορεύει να ασκεί τη δικηγορία μέχρι και τις 8 ή 9 Ιανουαρίου. Ιουνίου. Ιουνίου. Ναι. Λοιπόν, Ρούλα μου, να δούμε τι μας είχε πει η μητέρα της κατηγορουμένης εδώ στην εκπομπή το προηγούμενο διάστημα, μιας και αναμένεται σήμερα έτσι να ζητήσει να καταθέσει προκειμένου να την διευκολύνουν γιατί νιώθει ότι έχει κάποια ιατρικά ζητήματα και πρέπει έτσι να προηγηθεί. Παρακαλώ. Ενώπιον του δικαστηρίου βρέθηκε για ακόμη μια φορά η μητέρα της κατηγορούμενης από την Πάτρα, αυτή τη φορά για τη δίκη των θανάτων των άλλων δύο παιδιών, της Ήριδας και της Μαλένας. Η μητέρα της κατηγορούμενης είχε μιλήσει στην εκπομπή μας στο παρελθόν για τη σχέση της κατηγορούμενης με τα παιδιά της, αλλά και για το τι πιστεύει η ίδια για την κόρη της. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που φώναζε ο κόσμος και αντιχούν μέσα στο κεφάλι μου, γιατί ξέρω το παιδί μου. Δεν θα το υπερασπιστώ γιατί είναι παιδί μου, αλλά είναι
το παιδί που εγώ μεγάλωσα από πατέρας και μάνα μαζί. Εσείς τι σχέση είχατε με τα εγγόνια σας? Τα ζούσατε συχνά ενώ ή σπάνια? Εγώ πάρα πολύ συχνά και μέναν και εδώ, γιατί είμαστε λίγο έξω από την Πάτρα. Υπάρχει και η θάλασσα εδώ κοντά και τα παίρναμε αρκετές φορές. Τα παιδιά μας έχουν στοιχήσει τόσο πολύ που πλέον ζούμε για να πούμε ότι ζούμε. Έκλαιγε, πονούσε. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα φωνάξει, που θα ουρλιάξει, που θα κάνει. Και όμως το έκανε στην Τζορτζίνα που δεν το περίμενε κανένας. Γιατί ζούσε μόνο από το χαμόγελο της Τζορτζίνας. Εσείς αυτή τη στιγμή κρατάτε ένα ποσοστό μέσα σας ότι η κόρη μου μπορεί στο να θέλει να επιστρέψει το μάνο πίσω να έκανε μια ακραία πράξη? Ποτέ στα παιδιά της. Μπορούσε να κάνει κακό στον εαυτό της, αλλά όχι στα παιδιά της. Ποτέ. Τα υπεραγαπούσε, τα λάτρευε, ήταν πρότυπο μητέρας. Τη Μαλένα της είχε μεγάλη αδυναμία. Γιατί η πατρική φιγούρα έλειπε από το σπίτι και συνεχώς η Μαλένα ήταν με τη μαμά της. Ήθελε τη μαμά της. Όταν ήρθε η Ήριδα, αφόσον είχαμε χάσει τη Μαλένα, ήταν θείο δώρο για... Είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δεν μπορεί να το δεχτεί ότι είναι εκεί. Μαμά, βγάλε με. Μαμά, είναι άδικο που είμαι εκεί. Αυτό ζητάει σε κάθε τηλεφωνική επικοινωνία που έχω μαζί της. Κάποια πράγματα βέβαια την έχουν όχι ενοχλήσει, την έχουν καταρρεύσει. Την έχουν καταρρεύσει γιατί δεν τα περίμενε. Από εκεί και πέρα της είπα να κάνει υπομονή και όλα θα γίνουν. Αυτά λοιπόν μας είχε πει σε τρεις διαφορετικές εμφανίσεις της εδώ στην εκπομπή, δύο σε απευθεία σύνδεση και μία στο Γιώργο Σόμπολο. Και έρχομαι σε σένα, Ρούλα μου, καθώς έφτασε η μητέρα της σήμερα εκεί και προσπάθησες να τη ρωτήσεις κάποια πράγματα, σωστά? Ακριβώς, Ζήνα μου, ναι. Να τη δούμε στην αντίδρασή της. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα αναμένετε να καταθέσετε, πιστεύετε, στην αθωότητα της κόρης σας? Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.